Δεν υπάρχει παραπονό. Για πιο απεινικά αδικήματα μιλάμε. Μιλάμε όμως για ποινικά αδικήματα. Μιλάμε για ποινικά αδικήματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και θα πρέπει να διερευνηθούν. Αυτά που υποδηλώνουν δεκασμό, αθέμητο επηρεασμό, με οποιοδήποτε τρόπο διάπραξη ποινικών αδικημάτων που αφορούν το πρώην, τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, τον ίδιο Γενικό Εισαγγελέα και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, των εύφορων εταιριών και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, τον Πάμπον Ιωαννίδη και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, τον δικηγόρο από τη Λάρνακα, ο οποίος με επισκέφθηκε στο γραφείο μου και μου ζήτησε την παρέμβαση μου ως βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για την ανήλικη ορφανή 13χρονη Ρωσίδα, όπως βέβαια και το γραφείο Νεοκλέους. Πρώτα όμως βάζω τον εαυτό μου. Θα πάμε λοιπόν στο δικαστήριο όλοι και θα δώσουμε τη μαρτυρία μας, αφού προηγουμένως όλοι αυτοί δώσουν κατάθεση κάτω από τον ανακριτικό κανόνα της επίστησης της προσοχής τους στον νόμο. Ότι δηλαδή όλα αυτά τα οποία καλούνται να καταθέσουν, μηδενός εξαιρουμένου, δυνατόν να καταγραφούν κάτω και να προσαχθούν ως μαρτυρία εναντίον τους. Να δούμε ποιος έκανε τον δεκασμό, ποιος δέχτηκε τον δεκασμό, αν κάποιοι έκαναν το καθήκον τους και αν κάποιοι δεν το έκαναν, αναστέλλοντας την υπόθεση με ένα τηλεφώνημα. Σας ευχαριστώ. Εσείς θα παραμείνετε στη θέση σας δηλαδή? Αναμφίβολα θα παραμείνω στη θέση μου. Έχω διοριστεί δυνάμει του συντάγματος. Αν υπάρχει οτιδήποτε που με αφορά, υπάρχουν οι σχετικές πρόνοιες του συντάγματος που μπορεί να τις κινήσει αυτός ο οποίος τον αφορά και θα εκτελώ το καθήκον μου μεταβαίνοντας καθημερινά στην νομική υπηρεσία. Αναμένω η υπόθεση αυτή να ερευνηθεί με τον τρόπο που εισηγούμε, που είναι ο πιο δίκαιος, ο πιο διαφανής, ο πιο δημοκρατικός αλλά και ο πιο νομικά ορθός, και όταν θα πάμε στο δικαστήριο η αλήθεια θα λάμψει στο δικαστήριο. Όταν άρχισε η έρευνα είχατε πει ότι δεν θα ανοιχθείτε την παραμικρήσικη για το άτομο σας και ότι αν από την έρευνα διαπιστωθεί οτιδήποτε αντίον σας τότε θα παρεξηγηθείτε. Δεν νομίζω να έχω πει κάτι τέτοιο. Αυτό που έχω πει είναι ότι αναμένω ότι το πόρισμα το οποίο θα βγάλει ο ποινικός ανακριτής, να περιμένουμε να το δούμε. Συστήνω ησυχία και ηρεμία στην κοινωνία και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι εκεί, όπως αυτά και που έχω εξηγήσει. Αν πρέπει κάποιοι να παραιτηθούν, νομίζω είναι κάποιοι άλλοι και όχι εγώ που έκανα το καθήκον μου. Κάποιοι που δεν έκαναν το καθήκον τους. Ναι κύριε. Είπατε ότι θα έχετε πει ξανά τα περί εμπλοκής ορολογίας του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Και μας φέρατε απόσπασμα της επιστολής που στείλατε στον κύριο Καλή 30 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Παρέμβαση... Ζήτησα να καταθέσει. Η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα για αναστολή της ποινικής δίωξης έγινε στις 26 και 28 του μηνός, αποκάλυψε και ο ίδιος, είπατε εσείς. Το 13. Το 13. Ναι. Τότε είχατε πει κάτι. Σε σχέση με, την, με το ότι είχε... Με αυτό που σήμερα... Όχι. Όχι, είχαμε εξηγηθεί. Είχαμε εξηγηθεί προσωπικά οι δύο. Δημόσια όχι. Δημόσια όχι, γιατί θεωρούσα ότι από τη στιγμή που με βάση το Σύνταγμα ο ίδιος διαφωνούσε με αυτά που έχω κάνει και μη γνωρίζοντας ότι θα έπαιρνε αυτή την τροπή υπόθεση το 2013, θεωρούσα σκόπιμο να μην πω τίποτα. Εξηγηθήκαμε όμως ήδη στο γραφείο. Δόθηκαν οι εκατέρωθεν εξηγήσεις. Όμως, αν και λαθασμένα τότε, η νομική αυτή τοποθέτηση ήταν απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα. Δικαίου του να την πάρει. Όταν διαφωνεί ο Γενικός Εισαγγελέας με τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, είναι θέση του Γενικού Εισαγγελέα που περνά. Σήμερα όμως δεν μιλάμε για μια απλή διαφωνία υπηρεσιακή. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα έτσι όπως εξελίχθηκε. Μιλάμε για πράξεις και παραλήψεις που υποδηλούν δεκασμό. Μιλούμε για εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή, την οποία την ανέστειλε με βάση το κείμενο που ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα στις 28/11, και βεβαίως εκφεύγει πια τη υπηρεσιακή διαφωνία. Κύριε Αντοκρίτου, με βάση το γεγονό ότι το πλέγμα των εξουσιών σα ω βοήθεια Γενικού Εισαγγελέα και αν πάμε και ότι είπαμε του Γενικού Εισαγγελέα, πώ θα προχωρήσετε δεδομένου όλα αυτά που ακούσαμε για το Γενικό Εισαγγελέα, το δικηγόρο από την Λαμπερά, θα ζητήσετε εσεί άλλη να ανεξαρτήσετε την έρευνα, μια απλά θα ζητήσετε ένα κριτήριο για ανάκριση, πώ θα χειριστείτε περαιτέρω? Όχι. Το λόγο έχει αστυνομία τώρα.
όλοι αυτοί που έχω αναφέρει μαζί με μένα θα πρέπει να παρελάσουν από την αστυνομία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και να δοθούν οι καταθέσεις κάτω από τον ανακριτικό κανόνα και να ανοίξουν οι λογαριασμοί τραπεζικοί. Ναι. Εδώ ο κόσμος πραγματικά μας ακούει, διερωτάται πού πάμε. Ο Γενικός Εισαγγελέας επικρίνει το χωρικό Γενικό Εισαγγελέα με βάση το πόλεμο Αγκαλή για δεκασμό και για ποινικά δικήματα. Ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ακούμε σήμερα, αντιστρέφει τα ερωτήματα, αντιστρέφει τις κατηγορίες και εμπλέκει. Και η ερώτηση είναι η εξής: πού πάμε, ποιος θα κάνει τις ανακρίσεις? Η αστυνομία είναι υπό την καθοδήγηση της Γενικής Εισαγγελίας που διεξάγονται οι ανακρίσεις. Ποιος θα κάνει τις ανακρίσεις όταν οι δύο επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση? Θα βρεθεί λύση. Άλλη ερώτηση. Ναι, κύριε Καλέτσα. Θέτεται θέμα επαρκείας της έρευνας που έκανε ο κύριος Καλής, γιατί είπατε ότι μεταφέρεται ορισμένα πράγματα τα οποία, όπως προκύπτει από τις αναγγελίες του Γενικού Εισαγγελέα, δεν έχουν την αλήθεια. Δεν έχω δει. Επιφυλάσσω με. Δεν έχω δει το πόρισμα του κυρίου Καλή. Ούτε μου παραδόθηκε, ούτε έλαβα οποιαδήποτε γνώση. Δεν μπορώ να μιλήσω για επάρκεια ή μη επάρκεια. Όταν το δω, τότε θα μπορέσω να τοποθετηθώ. Έπρεπε να σας παραδοθεί. Εσείς τι λέτε? Γίνεται κάποιος να γίνεται μια ποινική διερεύνηση για το συγκεκριμένο πρόσωπο και μέχρι στιγμής να μην έχει λάβει το συγκεκριμένο πόρισμα? Μήπως υποπέφτει ο κύριος Καλή σε κάποιο αντίκημα, αν δεν σας έδωσε αυτό που έπρεπε? Όχι, δεν είναι δουλειά του κύριου Καλή να μου δώσει την ποινική έρευνα. Είναι δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα προς τον οποίο το παρέδωσε. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, να διακόψουμε εδώ. Ακόμα δύο ερωτήσεις. Ναι, Παναγιώτη. Εγώ θα ρωτούσα για την εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα με βάση το Σύνταγμα. Μπορεί να προχωρήσει δική σας δίωξη χωρίς να λάβει υπόψη αυτά που λέει, είπατε σήμερα εσείς ότι πρέπει να ερευνηθούν όλοι οι άλλοι? Πόσο Γενικό Εισαγγελέα να προχωρήσει σε μία δίωξη? Όταν ο Γενικός Εξουσία, υπάρχει αυτό να... Σας απαντώ. Ναι. Πώς θα προχωρήσει ο Γενικός Εισαγγελέα να κάνει δίωξη για τον εαυτό του, αφού είναι και ο ίδιος εμπλεκόμενος? Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος για να προχωρήσει η διερεύνηση με έναν τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο για όλους. Εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου από τη διερεύνηση. Θα πρέπει όμως και ο Γενικός Εισαγγελέας να βάλει τον εαυτό του στη διερεύνηση και μετά συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα. Ναι. Εξηγήστε μας, επειδή είμαι μελικιώρη, αφέθηκε να νοηθεί, μπορεί να είναι λάθος σε αυτά που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι θα σκεφτεί και τις επόμενες μέρες θα αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Ναι. Με βάση τους νομικούς κανόνες. Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να προχωρήσει σε υπόθεση κατηγορητηρίου απευθείας ή πρέπει να γίνει έρευνα από την αστυνομία? Όχι, θα πάρθουν καταθέσεις από την αστυνομία εξ αρχής. Η διερεύνηση τώρα δικονομικά και νομικά θα γίνει από την αστυνομία με τη λήψη καταθέσεων και το άνοιγμα αστυνομικού φακέλου ως αν για πρώτη φορά υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, από την πλευρά των αστυνομικών. Και σε αυτή την υπόθεση θα υπάρχουν παραπονούμενοι και κατηγορούμενοι που πρέπει να τους ανέβρει η αστυνομία. Έχω μιλήσει και για παραπονούμενους και για κατηγορούμενους. Έχω μιλήσει και για εμπλεκόμενους και για μη εμπλεκόμενους. Συνεπώς είναι δουλειά της αστυνομίας. Αν το χωρίσει, εσείς θα είστε παραπονούμενους σε κάποια από αυτές τις υποθέσεις στις οποίες αναφέρατε? Αναμφίβολα, ανάλογα με τα γεγονότα που θα εξελιχθούν και θα μπουν μπροστά μας, βεβαίως θα έχω την δική μου άποψη και τη δικιά μου εκδοχή. Πέρα από τα ποινικά, δεν νιώθετε την πολιτική ευτυχία? Σας διόρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή τη θέση, ναι, να υποβάλλετε την παρέτησή σας από πολιτική ευτυχία, πέρα τα ποινικά. Μα αν υποβάλλω την παρέτησή μου από πολιτική ευτυχία, θα πρέπει να υποβάλλει την παρέτησή του και ο αρχηγός της αστυνομίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας και υπό αυτόν λειτουργεί με το συγκεκριμένο πόρισμα που σας έχω δώσει, εισηγούντο την ποινική δίωξη των συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Έκαμα ό,τι εισηγήθηκε η αστυνομία. Πήγα στο δικαστήριο γιατί ήταν συνταγματικό μου δικαίωμα. Η διασύνδεση των δύο υποθέσεων εν υπάρχει στη σφαίρα μιας κάποιας φαντασίας και στη σφαίρα κάποιων συμπτώσεων που στερούνται παντελώς οποιοδήποτε πραγματικού υποβάθρου, διαρωτώ με γιατί πρέπει να παραιτηθώ. Επειδή το αντιλαμβάνεται κάποιος όπως το αντιλαμβάνεται, όταν από την άλλη πλευρά ταυτόχρονα και παράλληλα η συγκεκριμένη υπόθεση η οποία αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου, η Προβιδένσια, έχει ανασταλεί με ένα τηλεφώνημα χωρίς να δοθούν ποτέ εξηγήσεις από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστώ.